Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις των δύο διεκδικητών της εξουσίας για σήμερα. Πάμε να ανοίξουμε και το πολιτικό μας πάνελ. Καλησπέριζω για αρχή τον υποψήφιο βουλευτή στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Τον επίσης υποψήφιο βουλευτή στα Χανιά με τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Σταθάκη. Γεια σας, κύριε Σταθάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και τον υποψήφιο βουλευτή στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Πούπκο. Καλησπέρα σας, κύριε Πούπκο. Ναι. Γιώργο Πούπκο, με συγχωρείτε. Καλώς ήρθατε. Γιάννης, με συγχωρείτε. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Λοιπόν, η πολιτική επικαιρότητα διαμορφώνεται με έναν τρόπο που μάλλον δεν είναι στα φώτα της. Της προεκλογικής αντιπαράθεσης στα μεγάλα προβλήματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την οικονομία. Κύριε Παπαδημητρίου, έβλεπα χθες τα στοιχεία πόσα δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο είναι και τα έσοδα και το πλεόνασμα. Και αναρωτιέμαι, με δεδομένη την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων κουβεντιάζουμε εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο, πόσα ρεκόρ στα έσοδα πρέπει να σπάσει αυτή η κυβέρνηση για να μειώσει έμεσους φόρους, να μειώσει ΦΠΑ στα βασικά είδη κλπ. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ καλό νέο, γιατί είναι ένα καλό νέο για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα δείχνει ότι η Ελλάδα έχει ένα δυναμισμό και ότι η οικονομία από μόνη της ξεπερνάει τις προβλέψεις που έγιναν, είτε τελευταία και από την κυβέρνηση, αλλά και από άλλους οργανισμούς, Τράπεζα Ελλάδος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι που βασικά δημιουργεί αυτά τα έσοδα που λέτε. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι προτιμότερο ότι από το 22, γιατί σε αυτό αναφέρεστε, ότι εκεί που πιστεύαμε ότι θα υπάρχει ένα έλλειμμα, όχι μεγάλο, ότι τελικά φαίνεται ότι έχουμε μια ισορροπία. Αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα, ώστε αυτό που θέλουμε, και το θέλουμε για δύο βασικούς λόγους, να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα όσο γίνεται νωρίτερα, αν δεν είχαμε τις εκλογές, αν δεν έλεγε ο κύριος Τσίπρας αυτά που λέει και δημιουργούν μια ασάφεια, είμαι σίγουρος ότι η Standard & Poor's, που είναι από τους πιο αυστηρούς, τους πιο στριφνούς, αύριο θα μας έδινε κανονικά την επενδυτική βαθμίδα. Πείτε μου τώρα ότι ο κύριος Τσίπρας φταίει που δεν παίρνει χώρα την επενδυτική βαθμίδα. Απολύτως. 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 Μάλιστα. Και προσθέτω σε αυτό ότι ακριβώς αυτά είναι τα μηνύματα που στέλνουμε. Ξέρετε, γιατί μας χρειάζεται η επενδυτική βαθμίδα? Πρώτα απ' όλα διότι δανειζόμενοι πιο φτηνά επιβαρύνουμε λιγότερο τον προϋπολογισμό. Μετά θα μου λέτε ότι έχουμε πάλι πλεόνασμα, αλλά είναι ένα καλό πράγμα. Το δεύτερο είναι όμως το ουσιαστικό, ότι επιτρέπει στην επιχείρηση, στην οικονομία, στις τράπεζες αυτές να δανείσουν πιο φτηνά, αφού θα δανείζονται και αυτές φθηνότερα. Και τελικά θα κλείσει επιτέλους ο κύκλος της κρίσης που άνοιξε το 2010, γιατί αυτό ζητούμε. Άρα είναι ένα λαϊκό μέτρο η επενδυτική βαθμίδα, δεν είναι κάτι που αφορά τους τραπεζίτες ή τους αναλυτές. Και τέτοιου είδους νέα κάνουν αυτή την καλή και σωστή δουλειά. Ως προς αυτό που λέτε, δεν συμφωνώ μαζί σας αν μου επιτρέπετε, διότι ό,τι περιθώριο υπάρχει, αυτό επιστρέφει στην κοινωνία. Και ακριβώς επιστρέφουν πολλά, επειδή τα περιθώρια είναι σημαντικά. Δεν έχουμε αυξήσει κάποιο φόρο. Το ότι υπάρχουν, η οικονομία δημιουργεί περισσότερους φόρους, είναι ένα καλό νέο. Δεν μπορούμε να το κατατάξουμε και αυτό στα δυσάρεστα νέα. Και από εκεί και πέρα, αυτό που λέτε για περαιτέρω μειώσεις, υπάρχουν στην ατζέντα. Θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα. Θα πάμε προς τα εκεί, αν και δεν είναι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας. Περισσότερο θέλουμε να μειώσουμε και άλλο τις υποχρεωτικές κρατήσεις που επιβαρύνουν την εργασία, είτε στην πλευρά του εργαζομένου, είτε στην πλευρά της επιχείρησης, του εργοδότη που λέμε συνήθως, και αυτές πρέπει να μειωθούν κι άλλο, γιατί αυτές είναι που επιβαρύνουν άμεσα και τον προϋπολογισμό της οικογένειας. Κύριε Σταθάκη, άλλη ερώτηση είχα σχεδιάσει για εσάς, αλλά φαντάζομαι θα θέλετε να απαντήσετε στο κατά πόσον έχετε ναρκοθετήσει ως ΣΥΡΙΖΑ την διεθνή εικόνα της χώρας για την αναβάθμισή της. Κοιτάξτε, ο κύριος Παπαδημητρίου θα έπρεπε να ξέρει ότι τα κριτήρια για την επενδυτική βαθμίδα είναι οικονομικά, και στα οικονομικά είναι καθοριστικό η πορεία του δημόσιου χρέους. Η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε μια οικονομία με χαμηλό, με ρυθμισμένο το χρέος, τα 300 δηλαδή δις θα πληρωθούν από το 32 στο 64, με ένα μεγάλο μαξιλάρι 37 δις που είχε ήδη δώσει πρόσβαση στις αγορές και με, χωρίς καθόλου ελλείμματα, ούτε στο εξωτερικό ισοζύγιο, ούτε στον προϋπολογισμό. Η Νέα Δημοκρατία παραδίδει μια οικονομία όπου δανείστηκε 45 δις, το επαναλαμβάνω,
δανείστηκε 45 δις. Το δημόσιο χρέος πλησιάζει τα 400 δις. Δεύτερον, το ισοζύγιο πληρωμών μια χρονιά το 2022 πέρυσι επανήλθε σε ένα πολύ αρνητικό επίπεδο, μείον 20 δις, τεράστιο νούμερο. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι οι επιπτώσεις από την οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι περισσότερο από εμφανείς. Η Eurostat έβγαλε ότι ο μέσος μισθωτός στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια έχασε το 20% σε πραγματικό εισόδημα του μισθού του, της σύνταξης ή όποιας άλλης μορφής σταθερό εισόδημα. Άρα είχαμε άνηση κατανομή της κρίσης σε βάρος των μισθωτών και των συνταξιούχων και με μια έκρηξη, μοναδική έκρηξη ρεκόρ 20ετίας στην κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, των εισηγμένων, αυτών που ξέρουμε τα στοιχεία, των εισηγμένων εταιριών. Άρα αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα πω και δύο λόγια για την επενδυτική βαθμίδα. Η επενδυτική βαθμίδα δεν κρίνεται μόνο από τα οικονομικά δεδομένα, το ρυθμό ανάπτυξης, την πορεία του και όλα αυτά που προείπαμε. Κρίνεται και από άλλους τρεις παράγοντες. Κρίνεται από την ποιότητα των θεσμών. Όταν έχεις 3 πρωτοσέλιδα στο New York Times ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα παρακολουθεί πολιτικούς αρχηγούς, παρακολουθεί δεκάδες πολίτες, Αμερικάνους υπηκόους, όταν έχεις διαδοχικά τέτοια δημοσιεύματα, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται ότι διεκδικεί την επενδυτική βαθμίδα με τέτοιους όρους. Και φυσικά υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί παράγοντες και πληθώρα άλλων 4 μεγάλες ενότητες παραμέτρων. Άρα αν πιστεύει ο κ. Παπαδημητρίου ότι με το 2% ρυθμό ανάπτυξης είναι αρκετό για να κερδίσει επενδυτική βαθμίδα, φοβάμαι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απομακρυνθεί από αυτήν ακριβώς για τον τρόπο που χειρίστηκε τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Τελευταία φορά που το κοίταξα ήταν 6 πραγματικό. Ο ρυθμός ανάπτυξης, λέω. Φαντάζομαι το ίδιο είδατε κι εσείς. Πάμε και στον κύριο Πούπκο, διότι κύριε Πούπκο, βλέπετε ότι τουλάχιστον όταν γίνεται κατορθωτό να μιλήσουν οι εκπρόσωποι των δύο κομμάτων προγραμματικά, τότε βλέπετε δύο κόσμους, η αλήθεια είναι. Και αναρωτιέμαι πόσο εύκολο είναι για σας στο ΠΑΣΟΚ να τηρείτε ίσες αποστάσεις έναντι αυτών των δύο κόσμων, με δεδομένο ότι πάμε σε εκλογές με απλή αναλογική και άρα θεωρητικά πάντα όλα αυτά τα προγράμματα θα έπρεπε να παίζουν ένα ρόλο παραπάνω. Φυσικά και πρέπει να παίζουν. Το θέμα είναι και τα προγράμματα, το θέμα είναι τι κάνει κανείς. Και επειδή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησαν και δυστυχώς απέτυχαν στις κυβερνήσεις τους και ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα, θυμάται ο λαός και δεν μπορεί να ξεχάσει από τον ΣΥΡΙΖΑ την καταστροφή που επέφερε στην μεσαία τάξη μέσα από την υπερφορολόγηση, αλλά βλέπουμε όμως και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι υπήρξε μία ουσιαστικά λειτουργήσε για μερικούς και όχι και για λίγους και όχι για τους πολλούς. Διότι μιλάει ο κ. Παπαδημητρίου για οικονομική μεγέθυνση, ναι, όλοι τη θέλουμε. Το θέμα η ανάπτυξη αυτή, αν είναι δίκαιη και αν είναι συνεκτική. Και δεν είναι καθόλου έτσι. Και αυτή είναι η διαφορά του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει μία άλλη πολιτική. Θέλει μια προστασία των πολιτών και των συνδυμάτων, όχι μέσα από τα επιδόματα που δίνει μάλλον η κυβέρνηση μέσα από τα υπερέσοδα της έμεσης φορολογίας, η οποία είναι άδικη φορολογία και το ξέρει ο καθένας, γιατί για το ίδιο προϊόν πληρώνει ο πλούσιος και ο φτωχός το ίδιο ΦΠΑ, την ίδια τιμή. Εμείς, στα αντιθέτω, σαν ΠΑΣΟΚ, λέμε το εξής. Θέλουμε δίκαιη ανάπτυξη, θέλουμε συνεκτική ανάπτυξη μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων εργαζόμενων και συνταξιούχων, μέσα από τις κλαδικές συμβάσεις, την αύξηση του κατώτατου μισθού και το ξεπάγωμα των τριετιών. Αλλά δεν λέμε μόνο αυτά. Λέμε και μείωση των έμεσων φόρων, ιδιαίτερα στα βασικά αγαθά ή στην ενέργεια. Λέμε επίσης να υπάρξουν ανώτατα όρια τιμών, γιατί βλέπετε η κυβέρνηση. Και ένας λόγος της εσχροκέρδειας που υπάρχει είναι ότι δεν μπόρεσε να ελέγξει τα περιθώρια κέρδους. Και όλα αυτά οι επιχειρήσεις τα μετακύλησαν στους καταναλωτές με την αύξηση των τιμών. Και επίσης λέμε ότι πρέπει αυτοί που βγάλαν σε περίοδο κρίσης όπως αυτή εις βάρος του ελληνικού λαού βγάλαν υπερκέρδη, αυτά θα πρέπει να φορολογηθούν.
Αυτή είναι η πρόταση συνολική του ΠΑΣΟ και είναι μια πρόταση που ζητάμε τον ελληνικό λαό. Εμείς θα κριθούμε από εδώ και πέρα, αλλά νομίζω και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κριθεί και έχουν κριθεί αρνητικά από τον ελληνικό λαό. Κύριε Παπαδημητρίου, για ορισμένα από όσα θέτεται σε αυτή την προεκλογική περίοδο ως έτσι βασικές δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα, το γεγονός ότι είναι πράγματα που τα ακούγαμε και πριν 4 χρόνια και δεν έγιναν. Για παράδειγμα, τώρα και χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε για αυξήσεις μισθών. Και το 19 λέγατε για περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Περισσότερες, εντάξει, η ανεργία έπεσε, ήταν μια πορεία που είχε ξεκινήσει και πριν. Δεν έγινε κάτι σε σχέση με τους μισθούς όμως στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί 4 χρόνια μετά για να σας εμπιστευτούν οι πολίτες για κάτι που δεν κάνατε, που δεν καταφέρατε να κάνετε? Νομίζω ότι στον ιδιωτικό τομέα οι αμοιβές έχουν αυξηθεί αρκετά και μάλιστα σε ορισμένους κλάδους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και είναι λογικό, διότι οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώνουν τους εργαζομένους για να έχουν τους καλούς εργαζομένους που χρειάζονται. Νομίζω ότι το πρόβλημα με τις αμοιβές θα λυθεί αν συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Το ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ που λέμε συνήθως, αυτό που λέτε και εσείς κύριε Σταθάκη που είπατε πριν, ήταν 6% καθαρό, δηλαδή μετά τον πληθωρισμό. Και ήταν πολύ πάνω από οποιαδήποτε πρόβλεψη είχε γίνει. Πιστεύω ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η πρόβλεψη είναι για φέτος 2,3, θα περάσουμε το 3. Και αν το κλίμα είναι επαρκώς συνενετικό στις επόμενες, ώστε να φτιαχτεί μια κυβέρνηση που θα έχει τα πράγματα στα χέρια της, τότε το καλοκαίρι και ο τουρισμός θα μας δώσουν ένα πλεόνασμα μεγάλο. Εσείς θα είστε και στα Χανιά, έχετε άμεσο συμφέρον να συμβεί αυτό. Και τα πράγματα θα αλλάξουν πολύ πολύ πιο γρήγορα από όσο φανταζόμαστε. Αυτό που κινδυνεύει να καταστρέψει και είναι υπεύθυνος ο Αλέξης Τσίπρας γι' αυτό, είναι από υποσχέσεις τις οποίες δίνει, οι οποίες ενώ υπάρχει, θεωρώ απίθανο αν ποτέ εκλεγότανε να τις εφαρμόσει, θα κάνει πάλι αυτά που έκανε και παλιά. Νομίζω ότι και η επίσκεψή του στον Σόλτς είναι για να δώσει διαβεβαιώσεις ακριβώς ότι μην ανησυχείτε, ίδιες με αυτές που δίνει και εδώ στα μεγάλα ντόπια επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν θα αλλάξω βασικά πράγματα, δεν θα σας ενοχλήσω. Και ότι δίνοντας όμως αυτές τις υποσχέσεις με τις 50 μέρες κτλ., δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα. Γι' αυτό επιμένω ότι έξω η μόνη επιφύλαξη είναι αυτή. Οι πολιτικές επιφυλάξεις στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Σταθάκης, δεν έχω δει ποτέ οι Standard & Poor's και οι άλλοι αυτοί οι οργανισμοί να αναφέρονται σε τέτοιου είδους ζητήματα σαν και αυτά. Άλλωστε, μην βλέπετε, μην διαβάζετε μόνο New York Times, διαβάστε και Economist. Είναι το άρθρο του που κατατάσσει την οικονομία της Ελλάδας και την Ελλάδα σαν την καλή έκπληξη. Νομίζω από ένα περιοδικό που τα τελευταία 200 χρόνια για να γράψει μια καλή κουβέντα πρέπει να συμβεί κάτι κοσμοϊστορικό, αξίζει τον κόπο να το συγκρίνουμε. Θα έρθω στη ζωή την καθημερινή των ανθρώπων. Δεν αυξήθηκε ούτε ένας φόρος. Μειώθηκαν 50. Αυτή η συζήτηση, το είπατε και εσείς κύριε Πούπιε, η συζήτηση ότι είναι περισσότεροι φόροι, το μπέρδεμα της υπευθύνου που έχετε στα οικονομικά κύριε Σταθάκη, που μπερδεύει τις ποσότητες με τα ποσοστά. Εντάξει, δεν λέω, ο κύριος Τσίπρας δεν τα πηγαίνει καλά με τα οικονομικά. Να μην τα πηγαίνει καλά και η κυρία που έχει βάλει υπεύθυνη, κάτι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ότι έχουμε περισσότερο σαν άθροιμα το φόρο, που δεν είναι και τόσα πολλά περισσότερα. Λέτε συνεχώς για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κοίταγα τα νούμερα. 4,1 παίρνει το κράτος. Το 22 τόσα πήρε. Δεν τώρα ότι 4,1. Μαζεύτηκαν 8 δις παραπάνω από το ΦΠΑ. 4, δεν είναι 8. Δεν είναι 8. 4,1 είναι ο φόρος στα καύσιμα. Είναι 4,1 δις όλος μαζί. Ήταν 4,1 δις το 2014 και 2015. Το 19 ήταν παραπάνω, ήταν 4,5. Και γιατί σας τα λέω αυτά? Διότι μην πουλάτε εύκολες λύσεις στον κόσμο. Καλά, είναι δυνατόν να αυξάνει θα τα βρείτε τιμή της βενζίνης 50% και οι φόροι που μένουν ήδη να μην αυξάνονται. Λέτε κύριε Σταθάκη, λέτε ότι να κατέβει ο φόρος αυτός, τον οποίο εσείς τον αυξήσατε τελευταία φορά το 2016, το γνωρίζετε, λέτε να τον κατεβάσουμε εκεί που είναι το κατώτατο της Ευρώπης. Πρώτον, δεν είναι καμία χώρα εκεί. Καμία. Πώς η διαφορά λέτε που έχουμε στα 36 λεπτά, καμία. Αλλά η διαφορά που έχουμε με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, για να συνεχίσουμε, κύριε, μάλιστα, η διαφορά που έχουμε είναι 10 λεπτά. Δεν είναι παραπάνω. Και εγώ δεν είμαι υπέρ της συνεχούς μείωσης των φόρων, αλλά
Είπε ο Μητσοτάκης σήμερα, τελειώνω, έχετε δίκιο. Είπε ο Μητσοτάκης ότι η υγεία είναι το πρώτο πράγμα που θα προσέξουμε στη νέα κυβέρνηση. Η υγεία θέλει χρήματα. Και δεν είναι μόνο η υγεία που θέλει χρήματα. Άρα, μακάρι να ξεπεράσουμε την ενεργειακή κρίση όπως την ξεπεράσαμε μέχρι στιγμής, μακάρι να μειωθεί ο πληθωρισμός, να αρχίσουμε να επενδύουμε. Άρα, χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Χρειαζόμαστε μια καλή πορεία και στα δημοσιονομικά και στον ιδιωτικό τομέα προφανώς για να έχει να πληρώνει. Κύριε Σταφάκη, τι λέτε? Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης που να μην ξέρει ότι εφόσον η τιμή της ενέργειας ή του πετρελαίου ή της βενζίνης αυξήθηκε από 50 έως 80% μια χρονιά και οι φόροι που είναι πάνω σε αυτή την τιμή έμειναν αναλύωτοι, αυξήθηκε πολύ φορολογία την οποία πληρώνει το μέσο νοικοκυριό για να αγοράσει το ίδιο προϊόν. Mm. Αυτά είναι απλά μαθηματικά. Και σας είπα τα νούμερα, κύριε Σταθάκη. 4,1 δισεκατομμύρια. Να ολοκληρώσω, γιατί πιεζόμαστε και χρονικά. Και να μην πιεζόμαστε, κύριε Μελικόνη, έχουμε εκλογές. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο. Τα έσοδα τα φορολογικά του κράτους αποτυπώθηκε αυτή η αύξηση αμέσως. Γι' αυτό και είχαμε υπεραπόδοση του ΦΠΑ κατά 8 δις το 2022. Υπεραπόδοση, άλλα και γράψει τον προϋπολογισμό, ήρθαν άλλο 8 δις. Αφού η ανάπτυξη πήγε πολύ παραπάνω, Με δεδομένες τις φοροαπαλλαγές που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία στα πιο ευκατάστατα στρώματα και στις φορολογίες ορισμένων κατηγοριών, αυτό δημιούργησε μέσα στο φορολογικό μας σύστημα μια μεγάλη αδικία. Και ταυτόχρονα, καθώς έβγαζαν υπερκέρδη εταιρείες, τα μετρήσαμε, τα ξαναμετρήσαμε, είναι 9 με 10 δις το 2022 τα υπερκέρδη. Αυτό λοιπόν, τα οποία υποτίθεται ότι θα φορολογούσε και δεν φορολόγησε, σημαίνει δύο απλά πράγματα που οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να διορθώσουν με το πρόγραμμα των 50 ημερών. Πρώτον, ότι άνοιξε η ψαλίδα ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες και ότι η ανισοκατανομή του εισοδήματος πήρε κριτικές διαστάσεις. Αυτό λοιπόν για να το διορθώσουμε χρειάζεται δύο πράγματα. Φορολογική πολιτική η οποία θα διευκολύνει τα βασικά αγαθά στο χαμηλό ΦΠΑ, μείωση των ειδικών φόρων, γενικώς τα βασικά αγαθά πλατιάς κατανάλωσης και άμεση αύξηση των μισθών που θα διορθώσει το 10% που θα διορθώσει την απώλεια που έχουν υποστεί τα νοικοκυριά σε όρους πραγματικού εισοδήματος. Κύριε Πόπουγο, να κλείσουμε με εσάς, με δύο φράσεις. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το μεγαλύτερο παράδειγμα αποτυχίας της πολιτικής κυβέρνησης είναι η αγορά εργασίας. Mm-hmm. Γιατί οι θέσεις εργασίας που ανοίγουν αυτή τη στιγμή είναι σε κλάδους χαμηλής παραγωγικότητας και είναι υποαμοιβόμενες και επισφαλείς. Επίσης, δεν άλλαξε ούτε λίγο από το στρεβλό παραγωγικό μοντέλο. Και αυτό το βλέπουμε. Βλέπουμε ότι 7,2 είναι επενδύσεις, διάβαζα στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, και το 9% αφορά ακίνητα, εξαγορές, συγχωνεύσεις και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Άρα δεν ανοίγουν νέες παραγωγικές μονάδες, δεν υπάρχουν αυτές οι νέες δουλειές, οι καλά αμοιβόμενες, δεν υπάρχουν αυτές που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης. Και να πω και για τους μισθούς, επειδή το είπε ο κύριος Παπαδημητρίου, σύμφωνα με την έκθεση Τράπεζας Ελλάδας, ο μέσος μισθός ανέβηκε μόνο 0,3% το 2022. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο κατώτατος μισθός αφορά το 25% των εργαζομένων. Το άλλο 75% δεν έχει πάρει καμία αύξηση, γιατί έχουν διαλυθεί συλλογικές συμβάσεις. Και μία από τα πρώτα που θα κάνει το ΠΑΣΟ και αυτό που θέλει και βάζει πρώτο στο πρόγραμμά του είναι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και να καταργηθούν αυτοί οι μνημονιακοί νόμοι που έβαζαν εμπόδια στην υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να ανασάνουν και να αυξηθούν τα εισοδήματά τους. Μάλιστα. Και είναι και παγωμένες οι τριετίες, να προσθέσω. Και οι τριετίες, και αυτό βάζουμε, το είπα προηγουμένως, το ξεπάγωμα των τριετίων. Μόλις η ενεργεία πέσει, που θα πέσει το καλοκαίρι, κάτω από το 10. Μάλιστα. Ναι, αν πέσει για όλο το χρόνο, όχι ετήσια. Σε ετήσια βάση, άλλο ένα ψέμα που λέει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, Γιάννης Πούπκος, Βόρειος τομέας Β' Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ, Μπάμπης Παπαδημητρίου, Νότιος τομέας Β' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, Γιώργος Σταφάκης, Εκλογική Περιφέρεια Χανίων με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ θερμά και τους τρεις. Καλή δύναμη, να είστε καλά.